Το Σύνοδο Δημοσίων Υπαλλήλων συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει εδώ καιρό η ΑΔΔ για αύριο Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου με βασικό και κυρίαρχο αίτημα της αυξήσης του μισθού μας. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει η Ελμέα Αργολίδα στις 28 του Φλεβάρη στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος με βασικό αίτημα την οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί στοιχειοδοσή ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει, που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ακρίβεια ειδικά στα καθημερινά είδη με τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση των οικογενειών, αλλά και συνδυασμό και με τη γενικότερη ακρίβεια που υπάρχει και ειδικά στο ζήτημα το στεγαστικό, δηλαδή το ζήτημα των ενοικίων, που πραγματικά είναι εκτός ελέγχου. Επειδή υποφέρουν οι οικογένειες, πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό το αίτημά μας, που το κυρίαρχο που είναι πραγματική αύξηση του μισθού 10%, για να μπορέσουν οι οικογένειες να αντιμετωπίσουν το οικονομικό πρόβλημα της ακρίβειας. Βέβαια, σε αυτό το ποσοστό, το 10%, ζητάμε να στελεχωθούν και όλες οι υπηρεσίες αιχμής, όπως είναι τα νοσοκομεία και η εκπαίδευση με μόνιμο προσωπικό, ώστε να παρέχεται σε αυτές και υγεία σε όλο τον κόσμο, δεδομένου ότι η έλλειψη προσωπικού, ειδικά στα νοσοκομεία, αλλά και γενικότερα, έχει δημιουργήσει καταστάσεις ανεξέλεγκτες και πάρα πολύ θλιβερές, που είναι εις βάρος της υγείας του πληθυσμού των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά ζητάμε το φορολόγητο να πάει στις 12.000, όπως έχουμε ζητήσει και τόσες άλλες φορές. Η διετία του 2016-2018, η οποία με το τρίτο μνημόνιο θεωρείται ως μη υπάρχουσα, με αποτέλεσμα να θεωρείται παγωμένη, να ξεπαγώσει, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν όλες οι ευεργετικές συνέπειες του ξεπαγώματος για τη μισθολογική εξέλιξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων και γενικά όλων των εργαζομένων. Και βασικά αυτές είναι, στο οικονομικό επίπεδο, αυτά είναι τα αιτήματά μας, τα οποία εμείς τα εντοπίζουμε στην αύξηση του 10% και στο στεγαστικό θέμα. Γιατί δόθηκε μια αύξηση φέτος από την 1η-1η του 2024, η οριζόντια του 10%, η οποία, να ξέρετε, στο επίπεδο των εκπαιδευτικών ήταν 40 ευρώ. Καταλαβαίνετε, η αύξηση των 40 ευρώ μετά από 11 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μια αύξηση η οποία σε ένα καλό εισόδημα αύξησαν το εισόδημα, αλλά ήταν σε τεράστιες απώλειες που είχαμε αυτή τη δεκαετία, δόθηκε ξαφνικά ένα ποσοστό, 40 ευρώ αύξηση, 40 με 45 ευρώ αύξηση στους υπαλλήλους. Εσείς ζητάτε 10%. Εμείς ζητάμε 10% αύξηση τώρα, να είναι πραγματική, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, τα εξαιρετικά άσχημα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, απεργούν για την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών. Όπως δηλώνουν, δεν ξεχνάμε το έγκλημα των Τεμπών και ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε να μείνουν αδικαίωτοι οι 57 συμπολίτες μας. Οι υπεύθυνοι για το έγκλημα θα λογοδοτήσουν. Ταυτόχρονα, βέβαια, με την απεργία, εμείς αυτό το έχουμε και το ζήτημα του εγκλήματος, όπως λέγεται, των Τεμπών, το γεγονότος ότι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το μεγάλο αυτό τραγικό δυστύχημα που αφαίρεσε τις ζωές 57 ανθρώπους. Αυτό το ζήτημα και το αίτημά μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί καταρχήν να υπάρξει μια δικαστική διερεύνηση σε βάθος, χωρίς να αποκλεί κανέναν, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους πραγματικά υπεύθυνους και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και ταυτόχρονα με την απόδοση της δικαιοσύνης, που είναι ένα αίτημα όλου του ελληνικού λαού και όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι να πάρθουν και όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο ατύχημα. Σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών μεταφορών, αλλά και σε όλα τα άλλα τα επίπεδα, ώστε να μην υπάρξει ξανά στην πατρίδα μας τέτοιο ατύχημα, το οποίο αφαίρεσε τη ζωή αποκλειστικά σε πάρα πολύ νέους ανθρώπους. Ναι, σαφώς, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, να γίνει δικαστική διερεύνηση χωρίς εμπόδια σε βάθος, να μην εξαιρεθεί κανένας υπεύθυνος από την απόδοση των ευθυνών, όχι γιατί πρέπει κάποιος να εκδικηθεί κάποιον, αλλά γιατί πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Τα παιδιά αυτά, τα 57, δεν έφταιγαν σε τίποτα. Και ταυτόχρονα, αφού θα αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους, θα πρέπει να οργανωθούν και έτσι η υπηρεσία του σε συγκεκριμένη περίπτωση και της μεταφοράς και γενικότερα των μεταφορών, ώστε να μην προκύψει ξανά στο μέλλον τέτοιο θέμα με την απώλεια τόσων νέων ανθρώπων. Ναι, συλλαλητήρια θα έχουμε εμείς στο Άργο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, την Τετάρτη,
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αύριο, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στις 10:30 το πρωί, μαζί με άλλα σωματεία που κάνουν απεργία όχι μόνο του δημόσιου τομέα, αλλά και γιατί συμμετέχουν και σωματεία και από τον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουμε να διατρανώσουμε τις και να διεκδικήσουμε τις απόψεις μας στο λαό της Αργολίδας και να πιέσουμε ώστε να δρομολογηθεί λύση στα προβλήματα τα οποία είναι χρονίζονται και είναι οξύτατα.